Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Επίπτωση στο ύψος των προβλέψεων και την ρευστότητα των τραπεζών θα είχε η καθυστέρηση στη διενέργεια των πληστηριασμών, δηλώνει ο πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νίκος Καραμούζης στους Financial Times. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας με τίτλο «Οι Έλληνες συμβολιογράφοι ξεκινούν δίμηνη απεργία», οι τράπεζες έχουν συντονίσει τα σχέδιά τους για να διασφαλίζουν ότι στους πρώτους γύρους πληστηριασμών δεν θα περιλαμβάνονται κατοικίες με αξία χαμηλότερη των 300.000 ευρώ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ένωσης Συμβολιογράφων Γιώργος Ρούσκας δηλώνει στην εφημερίδα ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα πρέπει να γίνονται σε ειρηνοδικία για να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας αλλά και τα μέλη της Ένωσης να μην διατρέχουν κίνδυνο επίθεσης. Οι οδηγοί που διασχίζουν την Ιόνια Οδό, το νέο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος συνδέει όλη την Δυτική Ελλάδα, βρίσκονται μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο αυτοκινητόδρομος μήκους 196 χιλιόμετρων δεν έχει ούτε ένα βενζινάδικο. Αν και εκ πρώτης όψης μια τέτοια επένδυση θεωρείται αρκετά θελκτική, στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Το επενδυτικό κόστος για τα ΣΕΑ, τους σταθμούς δηλαδή εξυπηρέτησης αυτοκινήτων ανάλογα με το σημείο στις εθνικές οδούς, ξεπερνά πολύ εύκολα το μισό εκατομμύριο ευρώ, ενώ μια αντίστοιχη επένδυση εντός των πόλεων έχει περίπου το μισό κόστος. Ανασταλτικά λειτουργούν και οι χαμηλές καταναλώσεις από την πλευρά των οδηγών, καθώς πλέον γεμίζουν το ντεπόζιτό τους στην αφετηρία στον προορισμό, καθώς οι τιμές είναι κατά τεκμήριο χαμηλότερες. Στην τελική ευθεία μπαίνει μετά από τρίμηνη καθυστέρηση μία από τις μεγάλες επενδύσεις Δυτικής Ελλάδας, η δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας στο Σκορπιό. Ο Ρώσος Κρίσος Δημήτρη Ριμπολόβλεφ σχεδιάζει την ανοικοδόμηση επαύλων στο νησί, ένα project ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο περιλαμβάνει την ανέγερση 12 πολυτελών μονοκατοικιών καθώς και άλλες συνοδευτικές εγκαταστάσεις. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα είναι το πρώτο που θα ανεγερθεί σε ιδιωτικό ελληνικό νησί, ωστόσο οι όροι που έθεσαν οι υπηρεσίες της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων είναι ιδιαίτερα αυστηροί, καθώς ο Σκορπιός βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής Natura και δεν μπορεί να χτιστεί πάνω από το 5% του νησιού. Καθοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει σε 739,06 μονάδες, καταγράφοντας απόλυες 0,39% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.